Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος ευχαριστούμε όσους παραδείσκονται εδώ. Από πλευρά των οργανώσεων είναι το νέο αριστερό ρεύμα, το σύντροφο Δεσίλα και το σύντροφο Άγγελ Προχάγιο. Υπάρχει η κίνηση για ελευθερία, δημοκρατικά δικαιώματα, ελευθερία και δημοκρατικά δικαιώματα της εποχής μας. Επίσης υπάρχει αντιστροφή από τις αγωνιζόμενες καταλήστριες και από το τεχνικό επιμελητήριο. Επίσης παρευρίσκονται στη συνέντευξη εκπρόσωποι από τα μέσα, με τυχαία σειρά τα αναφέρω, το Κόκκινο, η Εφημερίδα των Συνταχτών, το Πριν, η Ερτ Όπεν, ο Ριζοσπάστης, η Αυγή, το ΜΟΒ, ηλεκτρονική εφημερίδα γυναικείων δικαιωμάτων και το blog Καλημέρα στη ΛΟ. Επίσης υπάρχει και μία από το εξωτερικό, η Πρένσα Λατίνα από την Κούβα. Έχω ξεχάσει κάποιον άλλο? Ναι, το δρόμο της αριστεράς. Το δρόμο της αριστεράς, συγγνώμη. Υπάρχει κάποιο άλλο μέσο που δεν έχει αναφερθεί? Η σημερινή συνέντευξη τύπου έχει θέμα τη δίκη που διεξάγεται στις 13 του Οκτώβρη, τη Δευτέρα, με κατηγορούμενο τον αστυνομικό Πιμενίδη, ο οποίος ήταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας της μονάδας Δέλτα, ο οποίος επιτέθηκε, ήταν ένας από αυτούς που επιτέθηκαν με τις μηχανές στο μπλοκ του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος στη διαδήλωση στις 5 Δεκέμβρη του 2009, στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, σε αυτή τη μεγάλη, τεράστια διαδήλωση η οποία είχε γίνει και στην οποία διαδήλωση έγινε επιλογή από την κυβέρνηση και από τη μέσα καταστολής. Αυτή η επίθεση για πρώτη φορά γίνεται με τη χρήση των μηχανών Δέλτα. Επίθεση γίνεται με μηχανές απέναντι σε οργανωμένο μπλοκ πεζών, μπαίνοντας οι μηχανές μέσα στο μπλοκ και όχι απλώς τα άτομα, οι μονάδες καταστολής. Πράγματα τα οποία οι μονάδες Δέλτα τις έχουμε ξαναδεί στην εποχή μας και πολύ πρόσφατα την είδαμε την επίθεση που δεχτήκαμε. Συνολικά η διαδήλωση και πάλι και τον μπλοκ του ΕΕΚ με τραυματισμό, όχι τόσο σοβαρό, ευτυχώς, όπως ήταν πάρα λίγο δολοφονία της συντρόφης Αγγελικής Κουτσουμπού, αλλά με μικρότερο τραυματισμό, σπάζοντας κεφάλια και χέρια στο Κερατσίν, στη διαδήλωση του Παύλου Φύση. Επίσης, οι μονάδες Δέλτα έχουν κατακαιρθεί και για το ρόλο τους, το χαρκεδίστικο ρόλο μπροστά στα γραφεία, που είχαν κατασκηνώσει στα γραφεία του νέου αριστερού ρεύματος πριν από λίγο καιρό. Αυτές οι μονάδες είναι μονάδες καταστολής με συγκεκριμένο ρόλο. Τώρα, αν έχουμε σε σχέση με τη δίκη, από την πλευρά της κυβέρνησης και του κράτους έχει γίνει μια διαδικασία έτσι ώστε αυτή η δολοφονική επίθεση να καταλήξει σε δίκη για τροχαίο. Η δίκη στις 13 γίνεται σε μονομελές πλημεολογίου. Αυτό που δικάζει δηλαδή τα τροχαία γεγονότα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε κάνει πρόσφυγες αντίστοιχες νομικές διαδικασίες στον Άριο Πάγο με συγκεκριμένους κατηγορούμενους για κακούργημα, για απόπειρη δολοφονίας, με κατηγορίες ενάντια στον συγκεκριμένο αστυνομικό, καθώς επίσης τον υπεύθυνο της μονάδος Δέλτα, καθώς επίσης και τον υπεύθυνο της αντίστοιχης επιχείρησης για αυτή τη δολοφονική επίθεση. Επί χρόνια ολόκληρα δεν ανακοινώθησαν τίποτα, ξαφνικά όλα αυτά παρατέθηκαν με βούλευμα, δεν οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και μετατράπηκε η όλη υπόθεση σε ένα απλό τροχαίο, όπως είχε προαναγγείλει από την πρώτη μέρα ο αντίστοιχος υπουργός τύπου προπαγάνδας, αντίστοιχα προς τελετεπέστο του Πασό, ο κύριος Πεταλωτής, ο οποίος είχε μιλήσει από την πρώτη στιγμή για τροχαίο. Σας καλούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς παλεύουμε, αυτή η δίκη έχει τεράστια για μας πολιτική σημασία. Και από αυτή την άποψη συζητάμε και θέλουμε τη βοήθεια όλων των οργανώσεων της αριστεράς και όλου του κινήματος. Η δίκη αυτή δεν αφορά μόνο το ΕΚ,
αφορά μέσω της καταστολής κάθε έναν ο οποίος θέλει να διεκδικήσει στον δρόμο και να διαδηλώσει. Από αυτή την άποψη, η προσπάθειά μας που θέλουμε να κάνουμε στη δίκη είναι να μην μετατραπεί σε ένα απλό τροχαίο, αλλά να δικαστεί πρώτα απ' όλα σαν αυτό που είναι, σαν απόπειρα δολοφονίας, με την ευθύνη, τη συνολική ευθύνη όλων των υπεύθυνων της καταστολής, από τον αστιφύλακα μέχρι και τον υπουργό. Αυτή είναι η πολιτική καμπάνια την οποία θα κάνουμε. Θέλουμε αυτό το ζήτημα να προβληθεί, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα στενά κομματικό, αφορά ολόκληρο το κίνημα, και θέλουμε και την πολιτική συμπαράσταση, η οποία υπάρχει σε πρώτη φάση μέσω των μαρτύρων που καταθέτουν στη δίκη. Και από αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συντρόφους από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι ηγέτες της Ανταρσίας, άλλες πολιτικούς καθηγητές πανεπιστημίου, όπως είναι ο Χριστόφος ο Πιτσάκης, και άλλους του κινήματος συνδικαλιστές, όπως είναι ο Πάρος Αντωνόπουλος από την ΑΔΕΔΗ, για την συμμετοχή τους ως μάρτυρες κατηγορίας. Γιατί πάνω απ' όλα δεν θέλουμε ένα απλό τροχαίο, αλλά θέλουμε ένα πολιτική δίκη με κατηγορούμενο της δυνάμεις καταστολής. Αυτά προσωρινά, θα έδινα τον λόγο τώρα στους συνηγόρους, αν θέλαμε να πούμε δύο κουβέντες, ο κ. Σπιτράκης. Όπως θέλεις. Η πολιτική θα πούσε το λόγο έχει ο σύντροφος Σάββας Μιχαήλ. Κάνει νομική γραφειοκρατία. Εντάξει, θα είμαι σύντομος. Τη στιγμή που η πολιτική με την γενική έννοια δεν είναι καθόλου σύντομη, δεν είναι. Εντάξει. Και εμείς μιλάμε για μια άλλη είδους πολιτική, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και γι' αυτό έχουμε και τα προβλήματα που έχουμε. Η επίθεση το 2009 στο μπλοκ του ΕΚ, στη διαδήλωση για το μια χρονιά την επέτειο φόνου του Αλέξανδρου Θεοδωρόπουλου και της εξέγερσης του Δεκέμβρη, ήταν ένα αιματηρό όργιο, αλλά μια και τα όργια θεωρούνται ένα είδος γιορτής, αλλά να πούμε για τα προεόρτια και τα μεθεόρτια αυτού του οργίου. Το προεόρτιο, το πρώτο που θέλω να υπογραμμίσω ξανά στην μνήμη όλων, είναι ότι μετά τις αποκαλύψεις από το Wikileaks ήταν γνωστή η συνάντηση του νέου τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον Αμερικάνο προσφευτή στην Αθήνα, όπου έγινε σαφές και του είναι κατεγραμμένο πλέον ότι ετοιμάζονταν ένα ολόκληρο επιτελικό σχέδιο επέμβασης στην πρώτη αυτή επέτειο. Φαίνεται ο επίλεκτος στόχος ήμασταν εμείς. Γιατί η επέμβαση, ξανά θυμίζω κάτι που ξεχνιούνται, γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια από εκείνο τον αξέχαστο στο Δεκέμβρη, ο τότε επικεφαλής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν, πριν γίνουν γνωστά τα σκανδαλά του, ήταν ίσως εκείνος που έκανε και την πιο σωστή εκτίμηση τι ήταν ο Δεκέμβρης. Ούτε μπάχαλο το είπε, ούτε τίποτα. Είπε ήταν η πρώτη πολιτική έκρηξη της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, καθώς το ξέσπασμα της νεολαίας στην Ελλάδα γίνεται 2 μήνες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και όλο το οικονομικό αρμαγεδόνα εκείνης εποχής μέσα από παγκόσμιο καπιταλισμό. Είναι σαφές. Δεν θα μπω σε άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά έχει σημασία να το προσέξουμε ότι αρχίζουμε από τη μεριά των κρατικών μηχανισμών και των υψηλών προστατών του, των υπεριαλιστικών μηχανισμών, στην συγκεκριμένη περίπτωση των Αμερικανών, αλλά και όχι μόνο, να παίρνουν μέτρα, να φτιάχνουν ειδικές δυνάμεις όπως τότε τη ΔΕΛΤΑ, να αρχίζουν να προετοιμάζονται για το πώς θα βάλουν σε έλεγχο μια χώρα που πρόκειται με το λίγο να κηρύξει την χρεοκοπία της. Από το Καστελόριζο ο τότε πρωθυπουργός. Λοιπόν, έπρεπε να βάλουν χέρι. Έπρεπε να ετοιμάσουν πράγματα. Από μια άποψη, όπως η Ελλάδα έγινε το πειραματόζωο σε σχέση με τα μνημόνια, εμείς γίναμε το πειραματόζωο το 2009. Το πειραματόζωο της καταστολής που γνωρίζει από εκεί και πέρα όλος ο λαός μας, έτσι, και που θα κλιμακωθεί από εδώ και μπρος.
Λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να το υποτιμήσει και εξάλλου αυτοί που το ονομάσανε τροχαίο, αρχίζοντας από τον τότε Υπουργό Πεταλωτή, αυτοανερούνται έτσι. Γιατί όπως σωστά υπενθύμησε η συντρόφισσά μου η Αγγελική Κουτσουμπού, δεν είναι Πούτιν και το θύμα της επίθεσης. Αν ξέρετε πολλά τροχαία όπου ο τότε Υπουργός να τρέχει στο νοσοκομείο να δει τα θύματα τροχαίου. Και όμως είχαν έρθει στον Ερυθρό και ο Χρυσοχοίδης που τον εξαφανιστεί πήγε πάνω στους νομικούς. Και ο Βούγιας που μπαίνει στην εντατική που ήμουν εγώ, σαν γιατρός που έπρεπε την ειδικό μαζί με την συντρόφισσά μου, με την οποία ήμασταν το 1970 μαζί. Πόνο, το καιρό της Χούντας. Και βέβαια τον Βούγια τον έβγαλα καροτσάκι έξω, έτσι. Λέγοντας ότι η Ζαρτινιέρα συνεχίζει να κυβερνάει, παρόλο που υποτίθεται είχαν μεσολαβήσει οι εκλογές του Οκτωβρίου του 2009. Και ότι δεν μπορούν οι θύτες να έρχονται να επισκέπτονται τα θύματα. Κάτι μάσες, ναι, καταλαβαίνω, δεν καταλάβαινε τίποτα, πάση περιπτώσει έφυγε. Αλλά είναι σαφές ότι αν ήταν τροχαίο, ακόμα και σε αυτό το τρομακτικό, αιματηρό τροχαίο αυτών των ημερών, απάνω στη Βόρεια Ελλάδα, είδατε κανένα υπουργό να πηγαίνει. Γιατί, πρώτον, βιάστηκε ο Πεταλωτής να το πει και να δώσει γραμμή, ότι είναι τροχαίο, αντιφάσκοντας με τα ίδια τις κορυφές, τις υπουργικές της τότε κυβέρνησης, που κατάλαβαν και φοβόντουσαν ότι μπορεί να έχει πολιτικές συνέπειες. Από εκεί και πέρα έγινε γνωστό, μετά από το πήρε διαστάσεις στο θέμα, στον τύπο κτλ. Παρόλο που προσπάθησε να κουκουλωθεί, υποχρεώσανε τον Ποιμενίδη που ήταν ο άμεσος αυτουργός να έρθει υποτίθεται να ζητήσει γνώμη από την συντρόφισσα του Κουτσουμπού στο νοσοκομείο και τέτοιες αηδίες, προετοιμάζοντας το έδαφος να το θάψουν το θέμα. Όλοι γνωρίζανε, δεν λέω μόνο τους κρατούντες, οι πάντες, την επίθεση, τον πολιτικό χαρακτήρα της επίθεσης και αν θέλετε και την πολιτική βιογραφία του θύματος, του βασικού θύματος, γιατί υπήρχαν κι άλλα, της συντρόφισσας του Τζουμπού. Στη δικτατορία, από πάντοτε, από εκεί πέρα ξάλλου συνδεθήκαμε στην ίδια οργάνωση, την τότε δε μετά το ΕΚ, και είναι γνωστό η φωτογραφία της, όπως και του Τόδου και άλλων συντρόφων μας, φιγουράρισαν σε όλες τις εφημερίδες όταν η Χούντα του Ιωαννίδη του συνέλαβαν. Και το ατύχημα τώρα γιατί είναι και γιατρός ήταν ότι την χτύπησαν εκεί που τη χτύπησαν. Ήταν στα ίδια σημεία, στο αυτή και σε αυτά, που την είχαν χτυπήσει και οι εσαλτζίδες επί δικτατορίας. Η ιστορία συνεχίζεται. Έτσι. Και κανένας από αυτούς δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Ας πούμε να αναρωτιόμαστε από πού βγαίνει η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, ήταν ένα πολιτικό έγκλημα, προμελετημένο, όπως αποδεικνύεται και από τις δηλώσεις του Χρυσοχοίδη στον τότε Αμερικάνο προσβευτή. Και σκασίλαδους μεγάλοι που χτυπήσανε ένα θύμα της αντιδικτατορικής πάλης, μισούνε την αντιδικτατορική πάλη, μέχρι τώρα τη δαιμονοποιούνε και την ταυτίζουν με την τρομοκρατία ή δεν ξέρω τι άλλο. Προπαντός στις μέρες μας με τα τρομολαγνικά τους. Λοιπόν, αυτοί που βγάλαν λάδι στην κολυμπήθρα τους, όλους τους χουντέους, με τους οποίους συγκυβερνούν και με τους τσεκουροφόρους φασίστες, αντί του Πρωθυπουργού σήμερα να λαλούν στη Βουλή. Λοιπόν, αυτά λιγάκι για τα προθεόρτια, επιμένοντας όμως τα μεθεόρτια. Δεν είναι ένα χτύπημα μονάχα απέναντι στην Αγγελική Κουτσουμπού. Ένα βαρύτατο χτύπημα, ευκαιρία. Καλό να δείτε την έκθεση, χρειάζεται να είστε γιατρός για να καταλάβετε πως σκληρίδιο αιμάτωμα, υπαρχνευής αιμορραγία, κάταγμα στο λιθοειδές, ας πούμε στον εγκέφαλο, κλάση της εγκεφαλικής ουσίας, συνέπειες υπάρχουν ακόμα 5 χρόνια πόσο έχουν περάσει από τότε. Αλλά κατά τα άλλα τροχαίο λέει, γιατί ο Ποιμενίδης δεν ήξερε πώς να στρίψει το τιμόνι. Και χάθηκε και έπεσε πάνω. Και ταυτόχρονα από πίσω βάραγε με συνέχεια να βαράει με τον κολόγκο την τραυματιστήσα. Επειδή ήμουν πάω αυτό, που θα τα πούμε και τη Δευτέρα, εν πάση περιπτώσει, είχα πάει στον τότε επικεφαλής της αστυνομίας. Έβλεψε την επιχείρηση ζητώντας, απαιτώντας να υπάρχει ένα στενοφόρο, γιατί πιθανότατα να έχουμε νεκρό και ο νεκρός θα είναι στα δικά του χέρια. Μου απάντησε με λόγια που δεν μπορώ να πω μπροστά, γιατί απάντουν, καταλαβαίνετε, τα γαλλικά και τα αγγλικά που χρησιμοποίησε.
το λιγότερο ήταν κολογιατρέ, έτσι, αλλά τα άλλα ήταν, καταλαβαίνετε την προσκασίδα του και καθυστέρησε εξάλλου και το νοσοκομιακό για τους λόγους. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θέλουν να το βγάλουν έτσι, όχι μονάχα επειδή έχουν βγάλει λάδι ούκο λίγους κρατικούς κακούργους, αλλά το να βγάζεις λάδι τους κρατικούς κακούργους είναι θεσμός πια για το τι μέλη γενέστε. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, το πιο ζωτερό στοιχείο. Αν τη Δευτέρα μπορέσουν να το βγάλουν λάδι, να το βάλουν στο αρχείο με τον αλφαβήτα τρόπο, είναι ένα τροχαίο το παιδί τι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, η επόμενη φορά, το επόμενο θύμα, πιθανότατα να είναι και μοιραία η έκβαση της πορείας του, αλλά θέλουν να έχουν ανοιχτό ένα νομικό προηγούμενο, αν θέλετε, παρόλο που δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα, ένα νομικό προηγούμενο για να ενθαρρύνουν όλους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, όλους τους φωνιάδες εντός και εκτός ή παρά το κράτος, του κεφαλαίου, για να μας χτυπήσουν την επόμενη περίοδο, καθώς θα είναι ταραχώδης η επόμενη περίοδος. Έτσι κι αλλιώς. Ό,τι περάσαμε μέχρι τώρα ήταν τα προεόρτια. Τα μεθεόρτια της εξοχής πάλι θα αρχίσουν από τώρα. Τον καλό να ετοιμαστούν δεν είναι υπόθεση του ΕΚ, δεν είναι καν, θα έλεγε, υπόθεση καν του κινήματος μόνο. Δηλαδή του κομματιού του λαού που κινητοποιείται. Αλλά και του κομματιού του λαού που δεν κινητοποιείται ακόμα και το οποίο όμως θα υποστεί τις ίδιες βαριές συνέπειες όλοι μας. Είμαστε σε αυτό το βαθύ που δρούμε χωρίς κανένα μπουκάλι ρούμε. Λοιπόν, είναι υπόθεση κοινή, είναι πάλι για την ελευθερία και τη ζωή που δίνουμε σε όλα τα μεταρρύζια, στους δρόμους, στους αγώνες του ενός και του άλλου, στον αγώνα των καθαριστριών, στους χίλιους δυο άλλους αγώνες που γίνονται αυτή τη στιγμή. Και εκεί πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν βροχιά. Σας ευχαριστώ. Προσθέσω ότι παρευρίσκεται και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γρίτσας Θόδωρος. Καθώς επίσης να προσθέσω ότι σε αυτό το επεισόδιο πριν 5 χρόνια είχαμε και άλλες συνέπειες, γιατί περίπου 10 σύντροφοι συνελήφθησαν από την αστυνομία στο συγκεκριμένο επεισόδιο για αντίσταση κατά της αρχής. Και μάλιστα παραπέθηκαν στα δικαστήρια, όχι συνολικά, αλλά ένας ξεχωριστά. Και αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 7-8 δίκες, έχουν 3 μόνο αφοδοθεί. Δύο καθοδοθεί, ένας έχει καταδικαστεί πρωτό 17 μήνες και να γίνει το επαιτείο του και υπάρχουν ακόμα 2 από τους συντρόφους που είναι σε κακοβοδικείο πηγαίνοντας με τον κουκουλονόμο, γιατί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων είχαν κάσκα. Επίσης είναι πέρα από το επεισόδιο εκείνο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, γράφουμε και στο κείμενο που έχουμε, εκτός από τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφισσας, είχαμε επίσης σοβαρό τραυματισμό του γιατρού, του σύντροφου γιατρού, ο οποίος προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να κινητοποιήσει. Το χτύπημα που δέχτηκε ήταν τόσο μεγάλο που είχε σχεδόν παραλύσει το δεξί του χέρι. Δημήτρη Γεωργίου. Δημήτρη Γεωργίου, ο οποίος είναι γεμάτο της κατηγορίας. Αυτά από εμένα είναι. Τελευταία 4-5 χρόνια, ίσως από το 2009 και μετά, έχει εισαχθεί στο δικό μας επίπεδο, δηλαδή στις νομικές ρυθμίσεις αυτών των θεμάτων, ένα νέο μοντέλο καταστροφικό. Αφήστε αυτές τις ιστορίες, οι δίκαιοι δίκη και οι κανόνες οι νομικοί οι οποίοι διέχουν τα ζητήματα όλα, το πόσο πρέπει να τα ελέγχουμε κτλ. Έχει βγει ένα μοντέλο καταστολής, εκτεταμένο σε ορισμένα επίπεδα, πιο μέτριο σε ορισμένα άλλα επίπεδα, αλλά είναι ένα μοντέλο πολύ καινούργιο και πολύ προωθημένο και άκρως επικίνδυνο. Πρώτη φορά εγώ είδα προσωπικότητες υποτίθεται του δημόσιου βίου να του βγάζουν στην τηλεόραση και να τους δείχνουν και να λένε ότι τρομοκράτησαμε το πρωί, σκοτώναμε όλους. Αυτά δεν απλήγει σε καμιά
προηγουμένη δημοκρατική χώρα. Προηγουμένως να τους δείχνει. Στην πρώτη φάση λοιπόν το γυμνασίο που γινόταν στο μηχανισμό της καταστολής, το στενό μηχανισμό της καταστολής που είναι η αστυνομία, έγινε και έγιναν τα γυμνάσια να πάρει μηχανικά μέσα τα οποία να τα χρησιμοποιήσει, καινούργια μηχανικά μέσα που δεν τα είχαμε στις προηγούμενες φάσεις. Καταργήσαμε τις άβρες, εγώ θυμάμαι τις άβρες, τρέχαμε το δρόμο, ρίχνα, ρίχνα, πιάνε μέσα τα πατήσεις και γυρνούσαν από τα πατήσια κάτω και γυρνούσαν όλη η Αθήνα έβραζε. Και από πάνω από τις άβρες ήταν και μερικοί οι οποίοι πυροβολούσαν. Ένα δυο φόνοι φοιτητών νεαρών γίνανε με αυτή τη μεθοδολογία. Η νέα μεθοδολογία τώρα που μπήκε και ατύχησε φίλοι, η πολιτικό συνάγουσα, ήταν η νέα μεθοδολογία. Αυτές οι μηχανές, οι μικρές, δέλτα ομάδα και τα λοιπά, να κάνουν υλικές επεμβάσεις, όχι μόνο με τα όπλα ή τα γκλόπς και τα λοιπά στη διάρκεια, αλλά και οι ίδιες να εισφάλουν μέσα στη διαδήλωση για να τη διαλύουν. Για να τη διαλύουν. Με το ενδεχόμενο, το οποίο το αποδεχότανε ο μηχανισμός, να γίνουν και μερικοί βαρύτεροι τραυματισμοί και θάνατοι, αλλά αυτό θα είχε αποτέλεσμα, μόλις εμφανιζόταν η ομάδα, να διαλύουν οι συγκεντρώσεις. Αυτή τη μορφή της σκληρής παρέμβασης με τις μονάδες καταστολής Δέλτα είχαν επιλέξει στο πρώτο στάδιο. Και εκεί συνέβη και το περιστατικό στο Σύνταγμα. Η μηχανή μπήκε μέσα στη συγκέντρωση, η δεύτερη μηχανή ξαναμπήκε μέσα στη συγκέντρωση και έδερνε, όπως ήταν το σύστημα. Η πρώτη είχε ρίξει την Αγγελική κάτω με βαρύτατο τραυματισμό και μετά έγινε μια σύγχυση που γίνεται στο μηχανισμό να προχωρήσουμε, να μην προχωρήσουμε, να τους πατήσουμε όλους ή να τους αφήσουμε και σταματήσουμε. Ένα άλλο κομμάτι του μηχανισμού κυνήγησε τους άλλους φοιτητές εκεί και κάτι άλλους αναπολιδείς, δεν ξέρω τι ήταν, παραπάνω, ως τη Φιλελλήνων. Τους πάτησε κι αυτούς. Δέστε τα βίντεο. Στα βίντεο, δεν ξέρω αν προηγήθηκε ή δεν προηγήθηκε, πάντως πήγε το άλλο κομμάτι και κυνήγησε αυτό. Άλλα τώρα κομμάτια, μετά από διάφορες επεξεργασίες, είπανε όχι να τους πατούμε, αν είναι δυνατόν, θα μπαίνουμε εις ενίσχυση των άλλων και θα τους δέρνουμε. Κανονικώς, όντας οδηγώντας. Και αν δεχόμαστε μεγάλες αντιστάσεις, θα δούμε τι θα κάνουμε με τον ίδιο. Επίσης, στις βραδινές και άλλες επιχειρήσεις, θα τους πυροβολούμε κατευθείαν. Έτσι σκοτώθηκε εκείνος ο... Πώς το λέγανε εκείνον της επαναστατικού αγώνα, που λέγανε οι Φούντες. Ο γιατρός. Τον ήμβρανε τη νύχτα, νταν, τέλειωσε. Αυτός ο μηχανισμός, στο πρώτο στάδιο, κινήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο για την Αγγελική. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, καλά τα λες. Τι θες να κάνει τώρα ο νομικός μηχανισμός. Τι θες να πεις, να σου πει ότι η αστυνομία είχε σχέδιο να διαλύει κατά αυτόν τον τρόπο τις συγκεντρώσεις και ότι αποδεχόταν και ενδεχομένως βαριές τραυματικές κακώσεις των διαδηλωτών ή και άλλα συμβάντα βαρύτατα. Όχι. Εγλίστρησε ο αστυνόμος. Γιατί αυτοί όλοι οι διαδηλωτές μπαίνουν μπροστά. Δεν σέβονται τι μηχανές, τη διάταξη που έχουν και από εκεί πέντε και μπροστά. Οπότε τι να κάνει ο άνθρωπος, αντί να στρίψει τη δεξιά του, ξέφυγε και τα λοιπά, ζαλίστηκε αυτό το έργο. Και έπεσε με καλή θέληση και πρόσεξε να μην την τερματίσει κιόλας. Γι' αυτό είναι μια απλή σωματική βλάβη την οποία εξαμελίεται από ζάλι του. Στην νόμου που είναι κατηγορούμενος, έχει συνέβη τίποτα πια. Λόγω τροχαίο, πολύ απλό. Πολύ απλό. Αυτό λέει ο δικαστικός μηχανισμός.
και απορρίπτει όλες τις προσφυγές, διότι υπάρχει αυτή η μεθοδολογία καταστολής και συντάρρευσης. Συμμετέχει και ο άλλος μηχανισμός, δεν νομίζω να παίξω. Συμμετέχει. Και λέει τι θα είναι εδώ. Άμα να αρχίσουμε αυτή την ιστορία που δεν είναι άλλο του σκοτώνουν, την πήγε μια άπλωστη. Απλό ατύχη. Πολλοί που τον παραπέμψαν. Γιατί μπορούσαν να πούνε ότι δεν ήταν και υπαίτιος του ατυχήματος, διότι άλλοι είναι διαδηλωτές, μπαίνουν στη μέση του πράγματος, τι θέλουν να κάνουν. Ας πιένανε από το Σύνταγμα πάντα, μην κατεβαίνουν λίγο λίγο. Αν και έχω την εντύπωση από το βίντεο που είδα, ότι παραβγήκε αυτός πάνω από το προς το Σύνταγμα λίγο λίγο, στην πλατεία και στην άκρη. Βγήκε και κατακυνήγησε και τους άλλους ο άλλος, παραδίπλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε στο στάδιο της καταστολής. Εμένα μου είπανε οι σύντροφοι εδώ πέρα και όλοι, να κάνουμε τη δίκη. Λέω, είμαστε, περιμένετε πολλά. Κάναμε τις μιλήσεις, κάναμε αυτά τα βουλεύματα, τις προσφυγές, τα πάντα. Ξέρω, έχω καταλήξει ότι ο δικαστικός μηχανισμός είναι στο πλέγμα καταστολής σε ένα πιο μοντέρνο στάδιο. Και χθες που αγόρευα σε κάποιους άλλους, εκεί πέρα του είπα του μηχανισμού να ησυχάσει του δικαστικού. Να κάνει λύσεις ισορροπίας λίγο-λίγο, διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ανοιχτά για την καταστολή της δυσαρέσκειας και της πίεσης που έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός ολόκληρος, όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα μεσαία στρώματα και όσοι δεν είμαστε μάγκες να τα έχουμε οικονομήσει, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται και το μηχανισμό των δικαστικών για να ελέγξετε τυχόν εκρήξεις που είναι πιθανά να γίνει. Είναι πιθανό και να μην γίνει. Να υποταχθούν όλα. Καθόμαστε έτσι και να τρέχουμε για τα άμφια, πώς θα είναι, άμφια, έμφια, δεν ξέρω πώς τα λένε, και να εκεί τα άμφια και τα διάφορα, να τα πληρώνουμε, να τρέχουμε, να μιλάμε, να σε πιάνουμε, να σε κάνουμε, να σε πιάνουμε. Άρα η αυριανή δίκη, όπως και η δίκη που κάναμε στο σύντροφο της Δευτέρας, το σύντροφο εδώ, που μας μείνει η άλλη πλευρά, έχουν το σημαντικό πολιτικό τους χαρακτήρα για να υπάρξει μια αντίσταση στις μεθοδολογίες του μηχανισμού για την καταστολή. Εγώ αυτά νομίζω. Τώρα μπορεί να είναι σωστά, μπορεί να είναι λάθος. Αλλά από αυτά που βλέπω στα δικαστήρια, τα άλλα που κάνω, σε άλλες ομάδες, οι οποίες έχουν επαναστατικές τρομερές και θα ανατρέψουν το σύστημα, έχω δει εκεί, δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Έλεγα εχθές εκεί, λέω, το έχετε ξεχασμένο εκεί, το φοβερό σήμα που έχουμε πει, non-disindent, το λέγα, οι μετέπαντες, όλοι οι διανοούμενοι της νομικής επιστήμης, όχι δυο φορές το αυτό. Τους έχουν βάλει μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές και δικάζουν τρομοκρατική οργάνωση τους ίδιους ανθρώπους. Επί δύο έτη. Εχθές έδινα δύο έτη τη δεύτερη δίκη της ίδιας ομάδας τρομοκρατικής οργάνωσης. Και είναι κι άλλη μια ανοιχτή, κι άλλη μια ανοιχτή τρομοκρατική οργάνωση. Και έχουν το ίδιο, τα κούργημα αρχίζουν και μετά πάνε. Το έχετε ξεχάσει το αυτό, δεν το ξέρετε. Όποιος φοιτητή δεν ήξερε να πει τον νότι συντήτε με όχι δύο φορές που λέγανε δεν έχει μάθει τίποτα διαδιοκτικά στο κάστρο. Τώρα που τα μάθαμε και τα λέμε, κοιτάζουν αυτοί. Ναι, λέει, αλλά η ιδεολογία, άμα υπάρχει, αυτή είναι η ηθικός αυτουργός να γίνονται όλα τα δικήματα. Άρα και ο προσκυνμός έχει και αυτός τις ευθύνες. Έτσι λένε. Έτσι λένε για όλα. Και οι Σιριζέοι, μην νομίζετε ότι θα τις βγάζουν και σας απόξω. Όλοι με τις ιδεολογίες σας καλύπτεται όλα τα άλλα. Και δεν αφήνεται να γίνει μια συντηρητική υποταγή του κόσμου
στα χαμηλά εισοδήματα και θα δούμε τι θα κάνουμε αργότερα με την ανάκαμψη για να δώσουμε μερικές κάρτες. Θα δώσει κάρτες. Είμαστε λοιπόν κάπου εκεί και ο μηχανισμός της δικαιοσύνης αυτά κάνει και θα το δούμε τώρα τι θα κάνει τη Δευτέρα. Είπα και πολιτικά, με παρασύρωση. Λοιπόν, αν υπάρχουν ερωτήσεις συντρόφους και τοποθετήσεις. Έλα, τι να προσθέσω τώρα. Να τονίσω κι εγώ ότι όπως έγινε αυτή η επίθεση στο μπλοκ του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος, αναμφίβολα ήταν μια σκόπιμη επιχειρησιακή δράση για τη διάλυση μιας μαζικής διαδήλωσης. Δηλαδή τα στοιχεία που προσκουνίστηκαν με αφορμή την έγκλησή μας, οι μαρτυρίες, η περιγραφή των περιστάσεων από εφημερίδες, βίντεο κλπ. Δεν άφηναν καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για μια επιχειρησιακή δράση που σκόπιμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, μπήκε στην πράξη χωρίς κανένα περιθώριο αυτού σχεδιασμού. Τώρα, ενώ όπως σας είπα, προσκομίστηκαν δεκάδες στοιχεία που δεν άφηναν καμιά αμφιβολία γι' αυτό ότι επιτέθηκαν ο κατηγορούμενος με τον δεύτερο στη μοτοσυκλέτα του απρόκλητα, ευνηδιαστικά, με ταχύτητα, εναντίον ανθρώπων, εναντίον της Αγγελικής, έτσι, χωρίς, οι οποίοι δεν είχαν και κανένα μέσο προφύλαξης, καμιά δυνατότητα οποιονδήποτε αποφευκτικών κινήσεων, δείχνει αναμφίβολα ότι ήταν μια τέτοια δράση που επιβλήθηκε και εφαρμόστηκε για τους λόγους που αναλύθηκαν τότε. Παρόλα αυτά, όταν η έγκλησή μας έφτασε στα χέρια του εισαγγελέα, ο οποίος θεωρητικά μπορεί να απορρίψει μια έγκληση, είτε γιατί δεν στηρίζεται στον νόμο, είτε γιατί είναι ανεπίδεικτη δικαστικής εκτίμησης, είτε γιατί είναι προφανώς αβάσιμη, ο εισαγγελέας, παραβλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία, παραβλέποντας το προφανές των στοιχείων και περιστάσεων που επένδυαν αυτή την έγκληση, είπε ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμη επιχειρησιακή δράση, δεν υπήρχε για μια σκόπιμη επίθεση με στόχο τη σωματική βλάβη, ακόμα και το θάνατο προσώπου που ήταν σε αυτή τη διαδήλωση, και είπε απλώς ότι ένας της ομάδας Δέλτα, αστυνομικό, οδηγούσε λίγο απρόσεκτα, λίγο αφηρημένα, λίγο με αυξημένη ταχύτητα και έτσι πάτησε μια πεζή που έτυχε να είναι η Αγγελική Κουτσουμπούκου. Αυτή, θέλω τώρα να κάνω ένα παραλληλισμό ανάμεσα σε αυτή την σκόπιμη επιχειρησιακή δράση και το πώς η δικαστική εξουσία σε καιρούς, ιδίως σαν τους δικούς μας ιστορικούς και ταραγμένους, εναρμονίζονται και δημιουργούν μια φόρμουλα καταστολής σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα η επίθεση αυτή στον μπλοκ του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος ήταν μια επίδειξη δύναμης και καταστολής χωρίς κανέναν ενδιασμό και χωρίς κανένα πρόσχημα. Ήταν επίδειξη καταστολής και δύναμης, σαφώς. Υπήρχαν, όπως σας είπα, πολλά στοιχεία που το δείχνουν αυτό, ανάγλυφα, χωρίς αμφιβολία. Έρχεται λοιπόν η δικαστική εξουσία και μεταθέτει αυτή την επίδειξη δύναμης στο επίπεδο του ποινικού δικαίου. Κάνει δηλαδή το ποινικό δίκαιο ένα πεδίο επίσης επίδειξης συμβολικής και κυριολεκτικής δύναμης. Σε αυτή τη βάση πιστεύω ότι απορρίφθηκε η έγκλησή μας, δηλαδή απορρίφθηκαν οι κατηγορίες που προβάλαμε στην έγκλησή μας και μετατράπηκε η δίωξη σε ένα απλό τροχαίο αδίκημα, ας πούμε. Σίγουρα νομίζω εγώ ότι είχε να κάνει πάρα πολύ και με την εξέγερση του 8, που η διαδήλωση αυτή γιόρταζε, μάλλον έκανε σαν εκδήλωση μνήμης και αγώνα, όπως λέγαμε και στην έγκλησή μας.
εκεί πραγματικά αυτό που είπε ο Σπύρος, ότι σχεδιάστηκε αυτός ο νέος τρόπος δράσης, είχε πάρα πολύ να κάνει, ήταν στενά δεμένος, με αυτή την εξέγερση ιδίως των νέων ανθρώπων, η οποία ήταν ένα πρελούδιο, ένας πρόλογος, ας το πούμε, σε αυτή την κρίση που ερχόταν στην κοινωνία μας. Ήταν αυτά τα παιδιά, κατά κάποιο τρόπο, πράγματι, όπως λέγανε οι ίδιοι, έρχονταν από το μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι η επίθεση στην Αγγελική, μια αγωνίστρια της προηγούμενης γενιάς, Αγγελική μου, της δικής μας, ήρθε να δεθεί με αυτή την ανάγκη να κατασταλεί, να πολεμηθεί αυτό που προανέκρουε το μέλλον, αυτό που ερχόταν από το μέλλον μέσα στην κρίση. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι αυτή η δίκη και για πολλούς άλλους επιμέρους λόγους έχει μεγάλη σημασία να καταφέρει να μετατρέψει και πάλι, να κηρύξει το δικαστήριο αναρμόδιο και να μετατρέψει τη δίκη σε δίκη κακουργηματικού χαρακτήρα και όχι ενός απλού τροχαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ δύσκολο και εγώ, γιατί υπάρχουν δύο διατάξεις. Ξέχασα να σας πω ότι όταν ο εισαγγελέας πρωτοδικών απέρριψε την έγκληση στο σημείο των ποινικών της αιτιάσεων, κάναμε προσφυγή στο στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος με το ίδιο απαράλλαχτο σκεπτικό απέρριψε επίσης την προσφυγή μας και είπε όχι, πρόκειται περί τροχαίου. Άρα είναι αρκετά δύσκολο να καταφέρουμε του μονομελές, να του το μετατρέψουμε, ναι, ναι. Προοδευτικές, θα είναι δηλαδή ρυθμίσεις και λύσεις τρομερή και ασκηρές για το σύστημα. Υπάρχουν ερωτήσεις ή κάποιες τοποθετήσεις. Θέλω να πω δύο λόγια, επιτρέψτε μου. Αυτή η επίθεση πράγματι συγκεντρώνει και συγκροτείται στη βάση μιας σειράς, στη βάση του αθροίσματος μιας σειράς παραμέτρων που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο και έβαλαν, και έχει δίκιο ο Σάββας Μιχαήλ, ότι αυτά είναι παρακαταθήκες από τη μεριά του κράτους και των κυβερνήσεων για την μελλοντική επανάχρησή τους. Εκείνες τις μέρες και στη συνέχεια του Δεκέμβρη οργανώθηκε και πολιτικά και επιχειρησιακά και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αλλά και σε όλη την πολιτική αντεπίθεση, να το πω έτσι, η πρακτική της μηδενικής ανοχής και η πολιτική της μηδενικής ανοχής σε όλα τα επίπεδα που έφτανε και στην απλή διαδήλωση ή σε οτιδήποτε άλλο. Επίσης, οργανώθηκε πολύ συστηματικά η πρακτική, αναβαθμίστηκε μάλλον, η πρακτική της αστυνομίας αναφορικά με την προληπτική καταστολή. Και τα δύο είχαν κινούνται σε ένα κοινό πεδίο, ένα πεδίο ρεβασισμού, το οποίο κυρίως καλλιεργείται ως νοοτροπία και στον ψυχισμό και στα μυαλά των αστυνομικών, το οποίο συνοδευόταν και από ένα στοιχείο πανικού. Η διαδήλωση αυτή της ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου αντιμετωπίστηκε από τις αρχές και την πολιτική ηγεσία και τη φυσική ηγεσία ως μια διαδήλωση ιονή παράνομη.
οποίος συμμετείχε ήταν εξορισμού ύποπτος. Είτε ήταν πολιτική οργάνωση, πολιτικό κόμμα, είτε ήταν διαδηλωτής. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο που μεταφέρθηκε στους αστυνομικούς ως νοοτροπία, ως λογική. Ότι αυτοί είναι αυτοί που στοχοποιούν εσάς, στοχοποιούν την αστυνομία. Είναι οι κακοί, είναι αυτοί που από αυτούς κινδυνεύουν. Τώρα, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της χρησιμοποίησης μηχανών για την, ως εμπροστοφυλακή για τη διάλυση διαδηλωτών δεν έγινε μόνο το περιστατικό αυτό, έγινε και σε άλλα σημεία, έγινε και επανελήφθηκε σε άλλες διαδηλώσεις στη συνέχεια. Έγινε στα πεζοδρόμια, πέρα από δρόμους, έγινε στα πεζοδρόμια της λεωφόρου Αμαλίας και στην πλευρά του Εθνικού Κήπου και στην απέναντι πλευρά. Και είναι μια πρακτική, είναι μια σχεδιασμένη πρακτική δηλαδή, ένα στρατήγημα, να το πω έτσι, των επιτελών της αστυνομίας να προκαλούν σύγχυση στους διαδηλωτές με μια επίθεση εμπροστοφυλακής των μηχανών και να έρχονται μετά τα τακτικά σώματα που είναι πιο δυσκίνητα και να μπορούν να διαλύσουν πιο εύκολα. Αυτό εξορισμού ως σχέδιο είναι δολοφονικό. Δεν μπορεί παρά να είναι δολοφονικό. Και είναι άρρωστα μυαλά όσοι το συνέλαβαν. Και φαντάζομαι ότι κάποτε θα μπορέσουμε να έχουμε και απόλυτες αποδείξεις για αυτά, γιατί αυτό είναι μια άποψη που την καταθέτω, όχι ως μια υποκειμενική εκτίμηση, αλλά ως μια σχετική γνώση δεδομένου. Αλλά δεν μπορώ βέβαια να έχω και την διαταγή που οργάνωνε αυτού του είδους το σχέδιο στα χέρια μου για να την καταθέσω. Από αυτή την άποψη είναι πραγματικά μια απρόκλητη επίθεση σχεδιασμένη και η οποία συνοδεύεται και από όλο εκείνο το ιδεολογικό φορτίο προετοιμασίας ψυχολογικής των αστυνομικών ότι έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιους πολύ επικίνδυνους εχθρούς και προσωπικούς τους εχθρούς κιόλας που βάλουν εναντίον τους. Νομίζω ότι πραγματικά πρόκειται για εγκληματική συμπεριφορά χωρίς ανεξάρτητα αν φέρνει τα αποτελέσματα που έφερε εδώ που ήταν οδυνηρά για την Αγγελική Κουτσουμπού και για όλους εσάς ή όχι, όπως σε άλλες περιπτώσεις πράγματι δεν είχαμε βαρύς τραυματισμούς. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και μάλιστα και με πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Προφανώς συμπαρατάσσομαι και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην στόχευση που έχετε σχεδιάσει. Νομίζω ότι, εντάξει, δικαστικά δεν μπορείς, υπάρχει πάντα ένα όριο, αλλά ότι πρέπει όσο γίνεται πιο πολύ να τεθεί αυτή η παράμετρος ότι εδώ μέσα σε πλαίσιο μιας πολιτικής έχουμε αποχαλυνώνονται οι επιτελείς και οι υπεύθυνοι για χάρη του στόχου δικαιολογούν τα μέσα, οποιαδήποτε μέσα και ότι αυτό συνιστά εγκληματική δράση. Αυτό πρέπει πραγματικά να το θέσουμε. Πολύ περισσότερο που, επιτρέψτε μου, οφείλουμε και ένα σεβασμό και το λέω με ειλικρίνεια και το λέω ως προσωπικό βίωμα αυτό και στην υποδειγματική πολύχρονη δράση του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος και των συγκεκριμένων συντρόφων και ιδιαίτερα της Αγγελικής Κουτσουμπού. Ευχαριστώ. Σας πω εδώ δύο κουβέντες. Ναι. Εκ μέρους της Ανταρσία και του ΝΑΡ εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και στη συντρόφισσα Αγγελική Κουτσουμπού και στο ΕΕΚ που έγιναν επιλεγμένος και συγκεκριμένος στόχος δολοφονικής επίθεσης σε αυτή τη διαδήλωση.
θέλουμε να καταδικάσουμε η χοντροκομμένη άτεφινη άκομψη προσπάθεια να μετατραπεί μετατροπής της δολοφονικής επίθεσης σε τροχαίο. Αυτή την μεθόδευση, χοντροκομμένη μεθόδευση μετατροπής της δολοφονικής επίθεσης σε τροχαίο, η οποία μας θυμίζει άλλες σκοτεινές εποχές του κινήματος και της καταστολής και η οποία υπογραμμίζει αυτό που είπε και ο Σπύρος ο Πιτράκης, τη σύγχρονη μετατροπή της δικαιοσύνης σε ένα κατασταλτικό, σύγχρονο κατασταλτικό μηχανισμό του σύγχρονου κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού. Απαιτούμε, συμπαραστευόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία του φυσικού και των ηθικών αυτούργων αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Απαιτούμε την αθώωση όλων των συλληφθέντων και διωκόμενων αγωνιστών διαδηλωτών στη μεγάλη αυτή διαδήλωση του Γρηγορόπουλου. Απαιτούμε την άμεση διάλυση όλων των μηχανισμών καταστολής, ΜΑΤ, ΜΕΑ, ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ και τον αφοπλισμό της αστυνομίας στις διαδηλώσεις. Και επειδή υπόθηκε το Σάββατο ότι όλα αυτά είναι προανάκρουσμα από το μέλλον, το τι θα ζήσουμε από το μέλλον όσον αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα, αυτό κατά τη γνώμη της Ανταρσία επιβάλλει σε όλους μας την κοινή αγωνιστική δράση και τη συγκρότηση ενός μεγάλου αγωνιστικού μετώπου ανατροπής της επίθεσης του κεφαλαίου, του δουλουτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μνημονίων. Αυτά. Άλλος ήθελε να πάρει το λόγο. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να πω δύο λόγια. Και διορθώνοντας το συνήγορό μας. Η επίθεση, ο οποίος προφανώς δεν ήταν παρόν, ήταν κάπου εκεί στην διαδήλωση, δεν ήταν εκεί στο παραπίσω ήταν. Η επίθεση έγινε από μερικές δεκάδες μηχανές. Δεν ήταν δύο μηχανές. Ήταν πολλές. Τουλάχιστον 20. 20, τουλάχιστον 20. Στο πλάι, από την κάτω μεριά. Επίσης, υπάρχει ένα υπογραφημένο ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει ο τότε κόσμος του επενδυτή, όπου περιγράφει ο δημοσιογράφος πώς ακούστηκε από τη Μοτορόλα της αστυνομίας η εντολή «λιώστε τους». Δηλαδή, υπήρχε αυτό το πράγμα, το έχει γράψει ο Σταυρακάκης, στο κόσμο του επενδυτή, το δεύτερο Σάββατο μετά την επίθεση. Όχι το επόμενο Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, Δεκέμβριο του 2009. Οι μηχανές χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά ως όπλο. Αντίστοιχο γινότανε από παραστρατιωτικές μονάδες στο Ιράν και αν δεν κάνω λάθος και ίσως στην Κολομβία. Δεν έχει γίνει αλλού. Είναι όταν κινείται μια μηχανή που ζυγίζει, ξέρω εγώ, 60-70 κιλά, συν ο επιβάτης, συν αν έχει και συνεπιβάτη που η συγκεκριμένη είχε, όταν μια τέτοια μάζα προσπίπτει πάνω σε ένα άτομο, λόγω πολύ σχετικών, απλών, ας πούμε, αρχών της φυσικής, είναι μια τρομακτική δύναμη. Είναι σαν να πέφτουν τόνοι επάνω. Δεν είναι απλά ένα πρόπαλο που πέφτει και άνοιξε το κεφάλι τις προάλλες, τις 18 του Σεπτεμβρίου, το κεφάλι του συντρόφου Πόντα, που είναι εδώ. Είναι άλλη δύναμη. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν αυτές οι μηχανές σαν όπλο. Είναι όπλο και φυσικά όταν πέφτει στο πλήθος είναι δολοφονικό όπλο. Το άλλο που θέλω να πω, να τελειώνω, είναι ότι που το συνέδεσε και ο Σάββας και ο Σπύρος Πιτράκης, είχε η σχέση της κρίσης με την καταστολή. Γιατί είμαστε σε καινούριο στάδιο. Στην εφημερίδα Βήμα, μόλις εκλέχθηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2009, λέγοντας ότι λεφτά υπάρχουν, ο Χρυσοχοΐδης έδωσε μία συνέντευξη στο
στην εφημερίδα Βήμα και είπε, είναι μια εβδομάδα μετά, αντιμετωπίζουμε κράχ στην οικονομία και κράχ στην ασφάλεια. Και προφανώς για να, επειδή ξέρανε, άσχετα τι λέγανε για να κερδίσουν τις εκλογές, ξέρανε τα θέματα της χρεοκοπίας της χώρας ή τέλος πάντων την ετοιμάζανε κιόλας από μια άποψη και θέλανε να ετοιμάσουν όλους αυτούς τους μηχανισμούς βίας που χρησιμοποιούν τόσο τις καινούργιες αυτές ομάδες που φτιάξανε, η ομάδα Δέλτα, που είναι το προϊόν της κρατικής παρέμβασης, αντίστασης, μετά το Δεκέμβρη του 2008, μετά την εξέγερση. Γιατί τα μάτια ήταν δυσκίνητα και φτιάξανε, αν θυμόσαστε, ερωτισμένοι, μετά από μια καταστροφή που έγινε από νεαρούς στην οδό Σκουφά, κοντά στο Κολωνάκι, και είπαν ότι τα ΜΑΤ, παρότι ήταν δύο τετράγωνα πιο κάτω και φρουρούσαν τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, ήταν πάρα πολύ δυσκίνητα για να τους προλάβουν και χρειάζονται κάποια άλλα μέσα, κάποιες άλλες ομάδες, και φτιάξαν αυτές τις ομάδες, τις οποίες έκτοτε τις έχουν χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Και εκείνη την ημέρα χρησιμοποιήθηκαν. Στις 6 Δεκεμβρίου χρησιμοποιήθηκαν, τουλάχιστον ξέρω εγώ, δύο περιπτώσεις. Μία είναι σε εμάς, που ήταν η πιο αιματηρή, και η άλλη ήταν στα Χαφτεία κατά των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Έγινε καταγγελία, αλλά οι γονείς και τα παιδιά δεν θέλησαν να το προχωρήσουν άλλο αυτό το θέμα και έτσι κάπως ξεχάστηκε, αλλά πέσανε και πάνω στα παιδιά. Έκτοτε έχουν πέσει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αυτή είναι η ομάδα Δέλτα και συμφωνώ με αυτά που είπε ο σύντροφος ο Δημήτρης Κοδεσίλας, ότι αυτή είναι μια ομάδα που πρέπει να διαλυθεί. Λοιπόν, αυτά. Αν υπάρχει κάποιος να προσθέσει. Να συμπληρώσω κάτι, να συμπληρώσω μόνο κάτι, ότι τον τελευταίο καιρό η βία που έχουμε δει, όπως παραδείγματος χάρη βία κατά των καθαριστριών, κατά των διαδηλωτών στο Κερατσίνι, δείχνουν ότι ευρύτερα στρώματα πια δεν αφορά μία ομάδα, μία οργάνωση ή κάποιους, ξέρω εγώ, που είναι αναρχικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αφορά όλο το κίνημα, ακόμη και τις μαχόμενες γυναίκες καθαρίστριες. Έτσι, αυτό να το δέσουμε καλά. Αφού ευχαριστήσω όλους, και αρχίζοντας βέβαια από τον Σπύρο Πιτράγκη, τη Δάφνη Μπαγιανού και όλους εσάς που είσαστε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, μια μικρή δήλωση. Τη Δευτέρα ο χαμένος δεν θα είμαστε εμείς. Και αυτό εξαρτάται από όλους μας. Ο χαμένος, ό,τι και αν γίνει, θα είναι αυτοί που μεθοδεύσανε και το φόνο και που νομίζουν θα το θάψουν στη σιωπή. Τους υποσχόμαστε ότι δεν θα το αφήσουμε να γίνει έτσι. Πέρσι μια γενέθλια ο Σπύρος στη δικιά μου δίκη, στην απολογία στη δικιά μου δίκη που μου στήσε η Χρυσή Αυγή, είχα αναφερθεί και σε αυτό το επεισόδιο, είπα δεν πρόκειται να ησυχάσουμε. Δεν τελειώνει ό,τι και αν κάνουν τη Δευτέρα. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.